κλείδι. Η αποψινή εκδήλωσή μας έχει ως θέμα της «Γιατί λέμε όχι στα νέα θρησκευτικά?». Γιατί λέμε όχι στην αποδόμηση της ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς μας. Διαπιστώνουμε ότι έχει προκύψει ένα μερικό πρόβλημα, θα έλεγε κανείς περιορισμένο σχετικά, τα νέα λεγόμενα θρησκευτικά, που εντάσσεται μέσα στο συνολικό πρόβλημα που είναι η σταδιακή και ολοένα επιταχυνόμενη ηλική και πολιτιστική πνευματική κατατάθμιση της πατρίδας μας τα τελευταία χρόνια. Είναι ολοφάνερο πλέον ότι η μακροχρόνια οικονομική κρίση ήταν το πρώτο μέρος μιας γενικότερης επίθεσης στη χώρα μας και τώρα βλέπουμε να αρχίζει να εκτιλήσεται μπροστά μας το δεύτερο μέρος, που είναι η πνευματική υποδούλωση και εξαθλίωση. Ο Έλληνας, έχοντας ταπεινωθεί οικονομικά με την αυξανόμενη φτωχοποίησή του, τώρα πρέπει να σκύψει ακόμα περισσότερο το κεφάλι, να υποβληθεί σε μια καταναγκαστική διαδικασία απάλληψης όλων των χαρακτηριστικών της ιδιοπροσωπείας του, πρέπει να ξεχάσει ποιος είναι και να γίνει ένα άβουλο, αφασικό, αμνησιακό και ανέστιο πλάσμα με προορισμό την κατανάλωση και τον θάνατο. Η αποψινή συγκέντρωση γίνεται για να ακουστεί ως κρατή διαμαρτυρίας και πόνου. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι όσο και να θέλουν κάποιοι να μην μιλάμε, να υπακούμε και να είμαστε καλοί μαθητές, εμείς άλλο τόσο και ολοένα περισσότερο θα φωνάζουμε, θα διαμαρτυρόμαστε και δεν θα είμαστε καλοί μαθητές μέσα στο παγκόσμιο σύστημα της καταπίεσης και του θανάτου. Αυτό ακριβώς το σύστημα θέλει να είμαστε καλοί μαθητές και οι δοκιμές που ξεκίνησαν εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα εξίσου εγκαιρθήνε, η ώρα για την ειρηνική επανάσταση των ψυχών, η ώρα για αντεπίθεση και επανάκτηση απελευθέρωση της πατρίδας μας. Ήδη σε πολλές πόλεις ανά την ελληνική επικράτεια έχουν γίνει παρόμοιες με τη σημερινή εδώ στην Κόρινθο εκδηλώσεις προβληματισμού και αντίστασης με αντικείμενο τα λεγόμενα νέα και καινοφανή θρησκευτικά. Να αναφέρουμε τις πόλεις τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, το Αγρίνιο, τη Βέρεια, Κυρκής, Νάρους, Ασέρες, Σιδηρόκαστρο, Θεσσαλονίκη, Λιβάδα, Νάπαρτος, Κρήτη και σε πολλές άλλες πόλεις. Απόψε θα αναλάβουν την διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση του θέματος κατά σειρά ο κύριος Γεώργιος Τσούρτης, φιλόλογος, δημόσιος υπάλληλος, γονέας τέχνων στο Δημοτικό Σχολείο, ο κύριος Ηρακλής Ρεράκης, καθηγητής χριστιανικής παιδαγωγικής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, ο κύριος Ευάγγελος Πονηρός, σύμβουλος θεολόγων Πειραιός, Δέλτα Αθηνών και Κυκλάδων, ο κύριος Ναπολέων Γιανακουλόπουλος, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Άσου, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος θεολόγος συγγραφέας, και η κυρία Μαντουβάλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όλοι αγωνιστές, όλοι πατριώτες και κήρυκες διαβρύση της αληθείας, που θέλουν και περιοδεύουν ανακασοδούς και κατσαρί μας, ακολουθώντας τα ίχνη του πατροκοσμάτου. Μιλούν για Χριστό και Ελλάδα όπου βρεθούν και όπου βρεθούν, τιμώντας με τον αξιότερο τρόπο το διδασκαλικό τους λειτουργήμα. Πρέπει να το επεδώσουμε βαθιά αυτό, ότι ήρθε η ώρα της ελευθερίας, ότι για να ξανάρθει η αξιοπρέπεια, η χαμένη και η ελευθερία στον έλλειμμα αυτόν τον τόπο, πρέπει να ξαναγεννηθεί και ο Πατροκοσμάς, και ο Ρήγας, και ο Κολοκοτρώνης, και ο Μάρκος Μπότσαρης, και η Μπουμπουλίνα, και ο Καποδίστριας, και όλοι οι μεγάλοι ήρωες του γένους μας, 200 χρόνια μετά, πρέπει όλοι αυτοί να έρθουν εν ετέρα μορφή.
Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα εν γενέση τους και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πρέπει να αναφέρουμε ότι για το θέμα αυτό έχει συνταχθεί ένα εκτεταμένο κείμενο ψηφίσματος, το οποίο έχει υπογραφεί, να αναφέρω, από τους συλλόγους γονέων και κληρονόμων του Δημοτικού Γυμνασίου Λουτρακίου Περαχώρας, του Πρώτου Γυμνασίου Κορίνθου, του Τρίτου Γυμνασίου Κορίνθου, του Τετάρτου Γυμνασίου Κορίνθου, από τον Αγροτικό Σύλλογο Συγκοινωνίων, τον Αλληλοπολιτικό Σύλλογο Πολυτέχνων Κορυφαίας, από τον Σύλλογο Γονέων Τριτέχνων Νομού Κορυφαίας, από την Κορυφαϊκή Εστίαδα Γραφικών και Ιστορικών Ερευνών, από τον Σύλλογο Ποντίων Κορυφαίας, το Παράρτημα Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Κορυφαίας, το Χριστιανικό Σύλλογο Απόστολος Παύλος, το Χριστιανικό Σύλλογο Απόστολος Θωμάς και την Μικρασιατική Στέγη Κορύφου. Να αναφέρουμε επίσης ότι τη σημερινή εκδήλωση στηρίζουν, χαιρετίζουν και ενισχύουν κυρίως ο Δήμος Κορυφαίων δια του Δημάρχου Κορυφαίων κ. Μεχανικού, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άσου κ. Γιανακουλόπουλος Ναπολέων, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί σύμβουλοι και πρόεδροι κοινοτήτων του νομού Κορυφαίας, η πρώτη ΕΛΜΕ Κορυφαίας, το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, η Ομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδας, η Ανωτάτηση Ομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδας, η ΕΣΥΑ Πατερικών Μελετών και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Καλούμε τον κύριο Ναπολέοντα Γιανακουλόπουλο να απευθύνει για έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, παιδε συμπούδατοι, κύριε Λατσιέ, κύριε Μαντουάλου, κύριε Ρεράκη, αγαπητοί φίλοι, εδώ βλέπω και στις φωτιολούς μου και να στείλω ιδιαίτερα στον Άσο. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Δύο λόγια ήθελα να πω και να απευθύνω και εγώ το λόγο στους αγαπητούς φίλους. Θα τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είμαι Έλληνας. Δεύτερον, και το πιο σημαντικότερο, είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Θα ήταν κρίμα, θα ήταν άδικο το παιδί μου σε λίγα χρόνια να πάει στο σχολείο και να μην μάθει τι άλλο. Τα θρησκευτικά μας. Αυτά που μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Θα ήταν ανέβημο και στο πρόσωπό μου να μην διδάξω αυτό το παιδί μου αυτά που με διδάξαν και οι προγόνοι μου. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι αν όλοι εμείς γίνουμε μία βροχιά και τους πούμε ότι εδώ είναι Ελλάδα, εδώ τα σχολεία μας πρέπει να μαθαίνουν και τα παιδιά μας θρησκευτικά. Δεν ζητήσαμε από τα άλλα παιδάκια που έχουν έρθει από άλλες χώρες να παρακολουθήσουν θρησκευτικά. Και καλά κάνουν. Τα παιδιά μας όμως πρέπει να παρακολουθούν τα θρησκευτικά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά εύχομαι όλα να πάνε δεξιά με την βοήθεια του Θεού. Κυρίες και κύριοι, μου ζητήθηκε από τους ανθρώπους που μου όφησαν για να βρισκόμαστε απόψε εδώ να πω δύο λόγια σχετικά με την εκδήλωση. Να πω δύο λόγια μόνο και μόνο επειδή έφτασα στο αυτονόητο, που δυστυχώς στην Ελλάδα του σήμερα είναι ζητούμενο. Επειδή αποκοινούμε τη σύζυγό μου,
έπραξα το χρέος μου απέναντι στο Θεό μου, απέναντι στην πατρίδα μου και απέναντι στα παιδιά που εκείνος μου πιστεύτηκε. Επέστρεψα δηλαδή ως απαράδεκτο και πιστέψτε με, ο όρος είναι πραγματικά επίκης. Τον φάκελο μαθήματος των θρησκευτικών της Τρίτης Δημοτικού μέσω της διεύθυνσης του σχολείου στο Υπουργείο Παιδείας, το πρώην Εθνικής Παιδείας και τώρα Τεχνικής και Αντιχριστιανικής. Το ορθόδοξο μάθημα το σκεφτικό με τη μορφή που δημιουργήκαμε εμείς ως παιδιά βάλετε από τους πρώτους κιόλας με επαναστατικούς χρόνους του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Επιβίωσε επειδή πάντα επαγγελμούσαν λαϊκοί και κληρικοί, γονείς και μαθητές, δάσκαλοι και θεολόγοι. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο όμως, οι διαβόητοι νέοι φάκελοι μαθήματος των θρησκευτικών εισέβαλαν βιαίως και κυρίως ερήμηνοι μας στα σπίτια μας και στη ζωή μας και ενσταλάσσουν μεθοδευμένα το διδυτήριο της πανθρησκείας και του οικουμενισμού στις ψυχές αθώων παιδιών από την ηλικία των 8 και όλας ετών. Το υλικό της Ήβρεως, όπου οι θησαυροί της Ορθοδοξίας μας εσκεμμένα αναμειγνύονται με τις αιρέσεις και με τα θρησκεύματα του κόσμου, για να οδηγήσουν δολίως τους ανυποψίας τους μαθητές στην στρεβλή εντύπωση ότι όλες τις θρησκείες πάνω κάτω το ίδιο είναι, είναι τεράστιες οι ομοιότητες και πολύ λίγες οι διαφορές μας, ειλικρινά αυτό το υλικό είναι ανεξάρτητο και θα αφήσω τους εκλεκτούς ομιλητές μας να το παρουσιάσουν. Στέκομαι απλά και μόνο στην εμφάνιση της Παναγίας Θεοτόκου και του κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως Ινδιάνων και Ιαπωνέζων, στις μεταμοντέρνες εικόνες που ευρυδενείται συνιστούν αγιογραφία, στους αλόγωτους ναούς που κατά πάγια εντολή απουσιάζει ο Σταυρός του Κυρίου και στην προτροπή των μαθητών να πλησιάσουν πνευματικά τις άλλες θρησκείες μέσω επισκέψεων σε τόπους λατρείας αναπτύσσεων και ούτω καθεξής. Αποσταθμίζω εγώ εκ των προτέρων για να αποφύγω την δακάνα του αντιρατσιστικού εκδρώματος, ότι τρέχω μεγάλη συμπάθεια για τους Ινδιάνους και τους Ιαπωνέζους και τους άλλους λαούς, που άλλωστε με τόση αγάπη χορτίστηκαν από την Ενετική Δύση πριν από αιώνες. Άκουγα ευρώτητος προημερών, έκτοτε θεολόγο της πόλης μας, να περιγράφει στην ομίγυρη τον θεολόγο που βρισκόμασταν, την σκηνή όπου νεαρός μαθητής δημοτικού της πόλης ζήτησε από τους γονείς του πλήσεις ποδιών και χεριών πριν από την ώρα του φαγητού, γιατί έτσι έμαθαν στο σχολείο τους, έτσι διδάχθηκαν στο δημοτικό. Κυρίες και κύριοι, την ίδια στιγμή που η επίσημη ελληνική πολιτεία έχει βαλθεί με κάθε τρόπο να ξεβαφτίσει, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του κυρίου Νατσιού, τα παιδιά μας, καταστατικώντας βάναυσα και προκλητικά μια σειρά από διατάξεις εμπόριας και διεθνούς νομοθεσίας που κατοχυρώνουν το ορθόδοξο μάθημα των θρησκευτικών, έτσι όπως ήταν μέχρι πρότινος. Την ίδια στιγμή παραχωρεί το δικαίωμα σε άλλους μαθητές, σε μαθητές Ελλήνων πολιτών άλλων δογμάτων και θρησκειών και δικαίως το βράδυ, να παρακολουθούν και να διδάσκονται αμοιβώς ομολογιακό μάθημα και μάλιστα από καθηγητές της υποδείξεώς τους, της αρεσκίας τους. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά τις πρώτες μαζικές στεναρές αντιδράσεις γονέων, οι οποίοι επέστρεψαν τους φακέλους μαθήματος, πράξη πρωτοφανή στα παγκόσμια εκπαιδευτικά χρονικά, αστεία και γραφική κατά τον κύριο Γαφρόπουλου και τους ομοειδάτες του, τους ομοβολάκους του, αλλά διπλώθηκε προσωρινά με κύκλιο, στην οποία μεταξύ άλλων αφήνει τους εκπαιδευτικούς ελεύθερους να διδάξουν ό,τι θέλουν, από όποιο εγχειρίδιο το θέλουν, παροτρύνοντάς τους μάλιστα να κρατήσουν αντίγραφα των παλαιών βιβλίων στις βιβλιοθήκες τους και να τα χρησιμοποιήσουν κάτω από το βούρνο. Αμέσως μετά όμως και αντιπροσωπεί και πάγια τακτική του το Υπουργείο το ίδιο, προσπαθεί να εξαφανίσει από την διαδικτυακή εφαρμογή του ψηφιακού σχολείου τα παλαιά βιβλία των θρησκευτικών και δίδει εντολή επανατύπωσης των υποτιθέμενων προσωρινών φακέλων μαθήματος. Επανατύπωσης για το επόμενο σχολικό έτος, 2018-2019. Βαδίζουμε λοιπόν για μονιμοποίηση αυτών των δίδυων προσωρινών φακέλων. Ενώ μέσω πολλών σχολικών συμβούλων κραδένει απειλητικά τον υπαλληλικό κώδικα, με συγχωρείτε, περί άρνησης εκτέλεσης θρησιακών εντολών, σε όσους εκπαιδευτικούς δεν εναρμονίζονται με την ρεαλιστική πολιτική. Και δόξα τω Θεώ δεν είναι ηλικία αυτή στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτές τις παλινοδίες, πολλοί γονείς έχουν πλήρη άγνοια, αφού μερίδα δασκάλων διδάσκουν αδιακρίτως τα πάντα, παροτρύνοντας μάλιστα τους μαθητές να αφήνουν τα βιβλία στο πρανίο, αφού εξετάζονται μόνο κατά την προφορική παράδοση.
και πολλοί κρατικοί λειτουργοί δεν παίρνουν θέση, οχυρωμένοι πίσω από την δημοσιοπαλληλική ιδιότητα. Και η πάσης φύσεως, πνευματική ταγία αυτού του τόπου, αναμένουν την επίσημη θέση των θεσμικών του οργάνων. Και αυτοί δεν παίρνουν θέση. Κλείνοντας, στανίζομαι από τον επίλογο του βιβλίου του θεολόγου του κυρίου Ευάγγελου Πονηρού και Πανεπιστημιακού, υπερασπίζοντας την διωκόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία στα ελληνικά σχολεία. Όπου ο Έσοπος περιγράφει με απίστευτη ακρίβεια τη σύγχρονη ζωντανή πραγματικότητα στο μύθο του Λύκος και Αρή, Λύκος και Αρνάκη. Κοντολογής, ένας λύκος παραφύλαγε ένα αρνί και έψασε την δικαιολογία να τον κατασπαράξει. Στέκεται λοιπόν από πάνω του και του λέει ότι θολώνει το νερό με το στόμα του, δεν τον αφήνει να πιει. Το δόλιο του αρνί απαντάει ότι ίσα που κουμπάει τα χείλη του. Στη συνέχεια του λέει: ναι, αλλά πέρυσι μου έπεσε στον πατέρα. Το έργο το αρνί για να δικαιολογηθεί, λέει ότι εγώ πέρυσι δεν ζούσα, κάνει δεν είχα γεννηθεί. Και τότε ο λύκος ο περισσό θράσος απαντάει: αν εσύ είσαι ικανό να αποδεικνύεις το δίκαιο σου με κάθε τρόπο, αυτό δεν θα με εμποδίσει να σε σταλώ. Κυρίες και κύριοι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Ο εκκλησιασμός πλέον επαφείται στη χρήση του συλλόγου των διδασκάλων, των διδασκότων, και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Οι τρεις ιεράρχες δεν αποτελούν πλέον επίσημο μπροστά της ελληνικής παιδείας. Και όπως πολύ δίκαια υποστηρίζουν οι περισσότεροι επαείδες, μάλλον δεν θα το ήθελαν, έτσι όπως έχουν καταδείξει την ελληνική παιδεία στους τελευταίους χρόνους. Ακολουθούν νέες θεματικές εβδομάδες. Έρχονται. Σε λίγο θα έχουμε την τσάντα στο σχολείο, τη νέα δράση του Σεβαστού Υπουργείου. Θα ενημερωθείτε άμεσα. Και στο βάθος έρχεται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από το διαγωγείο και το μάθημα της ιστορίας. Είναι καθοδόν. Σε όσους ακόμα διστάζουν για το τι πρέπει να κάνουν, προβάλλουν ολοδείκτες οι μορφές των νεαρών δασκάλων και των κληρικών του μακεδονικού αγώνα, που τις έκαιγαν ζωντανές και τους κρέμαγαν σε κοινή θέα οι κομιτατσίδες και οι συμπαθείς βόρειοι και ξανατολών οι γειτονές μας. Πιστεύω πραγματικά πως όταν ο Παλαμάς έγραφε ότι χρωστάμε και ότι οι κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι και οι νεκροί, δεν μιλούσε για το αποδρομένο, μιλούσε για τις μέρες μας. Αυτή είναι η κρίση που ζούμε. Μας δικάζουν εκείνοι. Δικάζουν τον φόβο, την αδιαφορία και την αποστασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ.